Κύριε Καρατάσοη, είστε πρόεδρος της Κυκλαδίτικης Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλήμματων. Σωστά. Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλήμματων και Κλάδας. Θα έχει ιδιαίτερη βαρύνουσα η άποψή σας για τον τουρισμό και πώς τον βλέπετε για τη Σύρο. Γίνεται πολύ λόγο τώρα τελευταία, έτσι. Για τον τουρισμό των Κυκλάδων. Για τη Σύρου θα ήθελα. Τη Σύρου έχει αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, πάνω από 5 χρόνια. Και από εκεί που ήταν από τα νησιά που είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τουρισμό, και αυτό φαινόταν και από τις δημιουργίες μονάδων διαμονής, όπως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, αλλά και από την άνοδο των τιμών που είχαν αυτά τα καταλήμματα, τώρα έχει γίνει αντίστροφη πορεία. Έχουμε φτάσει στην κορφή πριν μερικά χρόνια και τώρα κατεβαίνουμε συνεχώς. Φέτος υπήρχε μια ελαφρά ανάκαμψη, πιστεύω, αλλά απειροελάχιστη, δηλαδή 2-3-4% πιθανόν από πέρσι, της πτώσης των αφίξεων. Αλλά συνεχίστηκε η κατρακύλα των τιμών. Mm-hmm. Άρα τα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό ήταν πάλι μειωμένα και φέτος. Κάτι που φαίνεται δηλαδή είναι εύκολα στο διαδίκτυο. Αν μπει κάποιος και ζητήσει κρατήσεις το καλοκαίρι, θα δει ότι στη Σύρο τα δωμάτια είχαν ένα μέσο όρο 30 έως 40 ευρώ. Στη full season, μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή, είχαν το πολύ να φτάσουν 45. Και στα άλλα νησιά ο μέσος όρος χειμενόταν στο 90. Στη Σύρο, τι ποσοστό περίπου αυτά η πληρότητα, έχετε υπόψη σας κάποια στοιχεία? Στοιχεία δεν έχουμε, όχι. Mm-hmm. Άλλο ένα πρόβλημα που έχει ο ελληνικός τουρισμός και όχι μόνο η ελληνική διοίκηση. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα. Όσο αφορά τον τουρισμό κρουαζιέρας, αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι θα προσφέρει στη Σύρο, θα δώσει πράγματα? Οποιοδήποτε τουρισμός, οποιαδήποτε άφηξη θα προσφέρει στη Σύρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εδώ ζητάμε εδώ και χρόνια, το αναζητούμε τον τουρισμό παρανομίας και τον παρακαλάμε να έρθει. Δηλαδή παρανομίας τι εννοώ? Ότι θέλουμε να δίνουμε ανοχή στους επισκέπτες και όχι μόνο του νησιού, να παρκάρουν όπου θέλουν, να καταστρατηγούν τον νόμο και να τους παρέχουμε ασυλία. Άρα ζητάμε ακόμα και να έρχονται παράνομοι, να διαπράττουν παρανομίες οι άνθρωποι στην Σύρο με αντάλλαγμα του τουρισμού. Άρα δεχόμαστε οποιονδήποτε τουρισμό. Είναι όμως σωστό αυτό? Όχι. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή ο τουρίστας, φεύγοντας από το μέρος του, θέλει να δει κάτι διαφορετικό. Αν αυτή τη στιγμή βλέπει μια άνεργη κατάσταση στην πόλη, θα τρικονοποιεί το θέαμα. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που έχουν τις θέσεις που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της άναρχης κατάστασης της Σύρου, δεν το έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Δεν θέλουν να το λύσουν. Πιθανότατα δεν θέλουν να το λύσουν πουθενά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άγνωστο γιατί, δεν το καταλαβαίνω. Είναι θέμα απλώς διοικητικής απόφασης. Δηλαδή, αν πάρει απόφαση σοβαρή ο διοικητής της αστυνομίας στη Σύρο και πει: εγώ θα τηρήσω τον νόμο όπως πρέπει. Mm-hmm. Τέλειωσε. Την άλλη μέρα έχει καθαρίσει η Σύρος. Πιστεύω και θα έχει γίνει ένα παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουν να το δουν. Έτσι, αυτό λέτε. Όχι, δεν θέλουν να το κάνουν. Προτιμούν να μην κάνουν τη δουλειά τους και να μην τους ενοχλεί κανένας και να παίρνουν τους μισθούς τους, παρά να κάνουν τη δουλειά τους και να έχουν τις γκρίνιες ποιων, των παρανόμων. Mm-hmm. Με την ίδια λογική δεν θα υπήρχε δικαιοσύνη, δεν θα υπήρχε δικαστήριο. Θα πήγαιναν όλοι οι παράνομοι να φωνάζουν έξω από το δικαστή, άσε μας ήσυχους να κάνουμε τις παρανομίες μας, και αυτός θα έλεγε: εντάξει, ρε παιδιά, να μην σας ενοχλώ. Ζητάμε αυτή τη στιγμή αύξηση του τουρισμού. Θέλουμε να έρθει ο τουρισμός, τον ζητάμε με κάθε τρόπο, έτσι. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Σύρο, τουλάχιστον και στο Συριανό, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την επιχειρηματία, μιλάω και για το Συριανό, τον πολίτη, η τουριστική συνείδηση? Δηλαδή να σεβαστεί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον του και να δείξει πραγματικά μια εικόνα πολέμου αυτού του νησιού? Γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή? Νομίζω πως απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Και όχι μόνο για το Συριανό, προοδευόμαστε. Δηλαδή αυτό που λέτε, όπως ακριβώς το είπατε, απέχει πολύ από την Ελλάδα γενικά. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια συνείδηση. Και πώς να την αποκτήσουνε? Αυτό που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια ήταν πώς να βουτήξουμε λεφτά από τον τουρισμό.
το να βουτήξει λεφτά από τον τουρισμό δεν έχει καμία σχέση με το να χτίσεις μια φορά και το χτίσεις για πάντα. Α, η φόρος ανάπτυξη δηλαδή και τα λοιπά ήταν θεωρίες μονάχα που τις βλέπαμε στην τηλεόραση, κάνα ντοκιμαντέρ και κάνα εισηγητής άμα μας έλεγε στο επιμελητήριο. Στην ουσία, πίσω στο μυαλό μας υπήρχε μονάχα πώς θα τα μαζέψουμε από τον τουρίστα και ας μην ξαναπατήσει. Ποιες μορφές τουρισμού πιστεύετε ότι καλύπτουν περισσότερο το προφίλ της Σύρου? Λόγω της έλλειψης διαφόρων υποδομών πιστεύω ότι αναγκαστικά θα κυμανθεί η Σύρο σε επίπεδα εναλλακτικού τουρισμού και επιλογές ήπιας μορφής, δηλαδή σχετικά εύκολης να γίνει. Πεζοπορικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός πόλης. Βέβαια αυτά και μόνα μπορούν να καλύψουν τη Σύρο για δεκάδες χρόνια, εντάξει. Mm. Αλλά εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Καταδυτικό τουρισμό, υπάρχει κάποια υποδομή. Προσκυνηματικός τουρισμός, ναι, θρησκευτικός, ίσως θα είναι πιο δύσκολη η περίπτωση, αλλά μπορεί να γίνει, έχει τις βάσεις και τους λόγους να γίνει στη Σύρο. Άλλος, συνεδριακός, δεν υπάρχουν υποδομές. Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο και το προσπαθήσαμε στο παρελθόν. Ματέως, δηλαδή, καμιά φορά πάει να κάνεις πράγματα που είναι δύσκολα και δεν κάνεις τα εύκολα που θα αποδώσουν. Ο τουρισμός, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα επί 50 χρόνια, ήλιος, θάλασσα και παραλία... Έχει τελειώσει. Είναι τόσο εύκολο που είναι αστείο και να το συζητάει κάποιος. Mm-hmm. Το έχουν τώρα δεκάδες χώρες γύρω μας. Το κάνουν καλύτερα πια, το κάνουν φτηνότερα. Εμείς αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή π.χ. την Τουρκία που έχει καλύτερη επαρχή υπηρεσιών, εντάξει, και έχει και πιο χαμηλές τιμές. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή για να φέρουμε τουρίστες, γιατί είναι ένα πρόβλημα και αυτό, έτσι. Καταρχάς μιλάμε για επίπεδο ανταγωνισμού εθνικού επίπεδου. Προφανέστατα δεν είμαι ο αρμόδιος για να δώσω λύση σε εθνικό επίπεδο. Αλλά και σε τοπικό επίπεδο, αν δεις το ζήτημα των ανταγωνιστών, ανταγωνιστικών χωρών, ανταγωνιστικών νησιών, κοιτάς εάν έχεις κάποιο πλεονέκτημα που μπορεί να μην το έχει ο άλλος ανταγωνιστής. Αν ο άλλος έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από σένα σε κάποιο τομέα, μάλλον σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσει από αυτόν τον τομέα, εκτός εάν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, όπως η τύχη μας βοήθησε εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα να έχουμε έλλειψη ανταγωνιστών λόγω πολέμων. Mm-hmm. Στην Αφρική, Βόρεια Αφρική, έχει προβλήματα πολέμων, χάσανε τον τουρισμό τους. Τον πήραμε εμείς. Και εμείς. Όπως και άλλες χώρες γειτονικές. Και πιθανότατα και αυτή είναι η αύξηση που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια σε εθνικό επίπεδο και λέμε για πολλές αυξήσεις, ή μάλλον αύξηση ποσοστία των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά αυτό κάποια στιγμή μπορεί να φύγει. Όπως εύκολα ήρθε, εύκολα θα φύγει. Εμείς, σαν προορισμός Ελλάδα, έχουμε κάνει κάτι για να βελτιώσουμε το προϊόν και να προσελκύσουμε πελάτες? Όχι. Όχι. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ούτε καν την οργάνωση, τη διοικητική που θα μπορούσε να βοηθήσει. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να προβάλλει η Σύρος προς τα έξω για να προσελκύσει τουρίστα και με ποιον τρόπο πρέπει να το κάνει? Ποια θα είναι η μορφή της προβολής που πιστεύετε ότι θα φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα? Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας και του ίντερνετ δεν μπορούμε πλέον, δεν μπορεί κανένας να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Στο παρελθόν είχε πιάσει σε πολλές προορισμούς, σε πολλές μορφές τουρισμού, σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκτός από τον τουρισμό. Πρέπει να βελτιώσεις αυτό που έχεις για να το πουλήσεις. Το να λέμε, όπως λένε πολλοί, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια το λέγανε κατά κόρον, ότι όλα τα λεφτά που μαζεύει η Σύρος από τα τουριστικά τέλη πρέπει να δίνονται για την τουριστική προβολή της Σύρου, που αυτό μεταφραζόταν στο να πάμε να φάμε τα λεφτά στις εκθέσεις και σε περιοδικάκια και έντυπα, έχει περάσει. Τώρα το έχουν καταλάβει όλοι, χρειάζεται όχι μία πολιτική προβολής τουριστικής του νησιού ως είναι, αλλά μία τουριστική ανάπτυξη και οργάνωση και ανασυγκρότηση του νησιού, ώστε το προϊόν από μόνο του να φέρει τους πελάτες.
μετά θέλει λίγη βοήθεια. Άμα έχεις κάτι καλό, θα σου έρθει. Αλλά άμα δεν έχεις τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή να δείξεις, πες σε ένα βίντεο να είμαι και το ρίχνεις στο ίντερνετ για να την σύρω. Και δείχνεις τους δρόμους της, να περπατήσει δηλαδή ο τουρίστας μέσα στους δρόμους και να δείξει τι και να έρθει να κάνει ο τουρίστας. Να περπατήσει ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στα μηχανάκια, στα κινδύνα να τον πατήσουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο τουρίστας θα έρθει γιατί ζηλεύει κάτι τη ζωή σε αυτόν τον τόπο. Mm-hmm. Θέλει να ζήσει έστω και για λίγο σε αυτόν τον τόπο. Πώς θα πάει σε έναν τόπο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτόν. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα μέλη της Ένωσης Τουριστικών Καταλήμματων το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό? Έχουν φροντίσει να βελτιώσουν το δικό τους προϊόν τουλάχιστον? Κάνουν προσπάθειες? Το προσωπικό προϊόν της επιχείρησης του καθενός, ο καθένας το βελτιώνει σύμφωνα με τις γνώσεις που έχει, με τους στόχους που έχει, αν είναι μακροπρόθεσμη και υψηλή, και με τις οικονομικές δυνατότητες της δεδομένης στιγμής. Οι γνώσεις των επιχειρηματιών, οικιασμένων δωματίων διαμερισμάτων, στον τομέα του τουρισμού, συνήθως, κατά πλειοψηφία, δεν είναι πολλές. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τη δουλειά αυτή ή την κάνουν ακόμα, συμπληρωματικά σε κάποια άλλη εργασία τους. Συνήθως δεν έχουν σπουδάσει στον τουρισμό ή κάποιο τομέα του τουρισμού. Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό, γιατί δεν έχουν ακριβώς τις γνώσεις για να χειριστούν το αντικείμενο, έτσι. Σαφώς. Δηλαδή γνωρίζουν παλιά τι γίνονταν. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι αγρότες π.χ. σε κάποια χωριά, πάνε μια επιδότηση αγροτική και σου λέει τι θα κάνω, κατεβαίνω κάτω, φτιάχνουν για ζώνα δωμάτια, φτιάχνουν ένα μπαράκι, οπότε έχει τις γνώσεις, έτσι. Βέβαια και το θέμα των επιδοτήσεων είναι μια θλιβερή ιστορία η οποία ακόμα συνεχίζεται. Λειτουργεί αυτό έτσι όπως το λέω, έτσι. Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Καταρχάς υπήρχαν πριν από πολλά χρόνια, 30-40 που ξεκίνησα εγώ, οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύανε στον τουρισμό, σαν την εργαζόμενη δωμάτια για να πούμε συγκεκριμένα, χωρίς επιδοτήσεις γιατί δεν τα ξέρανε. Οι επιδοτήσεις ήταν πριν 20 χρόνια. Mm-hmm. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι μάθανε ό,τι μάθανε από εμπειρία. Mm-hmm. Σπουδές δεν έχουν κάνει περισσότεροι. Ίσως τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους να έκαναν και ελπίζω να έχουν κάνει για να συνεχίσουν την επιχείρηση. Αλλά και πάλι είναι αλήθεια ότι οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν προβλήματα δυσεπίλητα. Ένας άνθρωπος πρέπει να τα κάνει όλα. Ένας άνθρωπος πρέπει να τα ξέρει όλα. Πρέπει να τα οργανώσει όλα. Να τα τηρεί σωστά, να κάνει την προβολή. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό να γίνει. Και προτείνεται στα μέλη σας στην καινοτομία. Και τι ακριβώς εννοώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή σε κάποια μέρη εδώ πέρα και έτσι λάζουμε τι γίνει αυτό. Κάποιοι είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν κάποια καταλήμματα τα οποία να έχουν συνθήκες περασμένων αιώνων, δηλαδή να μην έχει φωτιστικό ρεύμα, δηλαδή να μην έχει τηλέφωνο, να ζήσει δηλαδή σε ένα άλλο περιβάλλον. Και αυτό βλέπω ότι πέτυχε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε να βάλουμε σε εφαρμογή κάποιες ιδέες που να τραβήξουμε ξέρω τον τουρίστα να ζήσει κάτι που δεν το ζει αυτή τη στιγμή στη χώρα του. Αυτό είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση για να εξειδικευτεί ένα κατάλημα, μια μικρή επιχείρηση και να ξεφύγει από το σύνολο των υπολείπων για να πάει μπροστά. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα συνήθως της ελληνικής γραφειοκρατίας, να το πω, του ελληνικού κατεστημένου, της λογικής, της οπισθοδρόμησης, που λέει ότι, για παράδειγμα, οι προδιαγραφές των ενοικιασμένων δωματίων διαμερισμάτων είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να είναι τόσα τετραγωνικά. Πρέπει να έχει τόσα παράθυρα, τόσα κρεβάτια, τόσα. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Πρέπει όλοι να κάνουν τα ίδια κουτάκια σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε φρένο το ίδιο κράτος, αυτό λέτε. Ναι. Και δεν σε αφήνει δηλαδή, να κάνει μια καινοτομία διαφορετική. Δηλαδή να πει ότι θα βάλω μια ιδέα, να την υλοποιήσω και από εκεί πέρα να προσελκύσω κάτι διαφορετικό που δεν έρχονταν. Ναι. Mm-hmm. Επί χρόνια υπάρχουν οι προδιαγραφές που αλλάζουν για τα καταλήμματα, για τα rent-a-car, για οτιδήποτε τέλος πάντων στον τουρισμό. Μία απλή πρόταση που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αφήστε ελεύθερα τα καταλήμματα και οι μόνες προϋποθέσεις που να ζητάτε από κάποιον για να έχει κατάλημα είναι να είναι ασφαλές για τον πελάτη από πλευράς πυροπροστασίας, υγιεινής και τίποτα άλλο. Η αγορά από μόνη της θα δείξει αν αυτή η επιχείρηση, το κατάλημα, αξίζει να υπάρχει ή όχι. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα κατάλημα τύπου Easy Hotel που υπάρχει στο Λονδίνο. Ένα κατάλημα το οποίο είναι αυτό το Easy Hotel. Ένα απλό δωμάτιο, το οποίο όμως κάνει 25 λίρες. Είναι πάμφινο.
Αν θέλει κάποιος να πάρει κάποιο αξεσουάρ, θα το πληρώσει. Αν θέλει. Αυτό λοιπόν το κατάλημα πάει πολύ καλά σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να γίνει. Mm-hmm. Γιατί εδώ πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δωμάτιο, το ξενοδοχείο. Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Οι κάψουλες χοτέλ που υπάρχουν στην Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες, που μπαίνει ο άλλος και κοιμάται οριζόντια. Γιατί είναι φτηνό, γιατί είναι. Εδώ δεν το διανοείσαι ότι μπορεί να φτιάξει κανένα τέτοιο ξενοδοχείο. Το έχουν κόψει εξ αρχής. Mm-hmm. Άρα η νοοτροπία του κράτους είναι κακή. Προσπαθείς να φτιάξεις κάτι διαφορετικό κάποιος, θα τον πατήσουν. Ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο τέλος αυτής της τουριστικής σεζόν και βρισκόμαστε πλέον στην έναρξη της επόμενης. Είστε αισιόδοξος για την επόμενη? Βλέπετε να κινείται κάτι, θα μπορέσει να γίνει κάτι διαφορετικό στη Σύρο, θα μπορέσει να λειτουργήσει δηλαδή καλύτερα? Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Κάτι διαφορετικό. Mm. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε τέτοια εποχή και πέρσι. Τι κακή σεζόν που ήταν, τώρα θα βελτιωθεί, του χρόνου θα είναι. Εάν δεν γίνονται βήματα για την ανάπτυξη, όπως πανελληνίως στην Ελλάδα, όλοι οι πρωθυπουργοί, περάσανε και οι υπουργοί, λένε έρχεται η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι κανένα σύννεφο που περνάει και ρίχνει βροχή ανάπτυξης. Δεν είναι. Για να κάνεις ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις. Πρέπει να δουλέψεις, να χτίσεις τώρα, μπας και έρθει η ανάπτυξη σε 5 χρόνια. Θα μπορούσα να μας πείτε κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη για να μπορούσε να προωθηθεί το τουριστικό προϊόν της Σύρου? Έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες μελέτες που έχω δει τελευταία από ανθρώπους που τα έχουν πει και στο Δημαρχείο και σε εφημερίδες και στο ίντερνετ για το τι μπορεί να κάνει η Σύρος. Έχουν υποθεί τόσες φορές, απλώς πρέπει κάποιος επιτέλους να τα κάνει πράξη ή να κάνει το 1 από τα 100 που έχουν πει πράξη. Το 1 από τα 100 μπορεί να σώσει τη Σύρο. Το τίποτα δεν θα τη σώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.